Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η Τουρκία έχει αρχίσει να ξεπερνά τα όρια αναφορικά με την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, τόνισε στο Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Η κυβέρνηση υποτίμησε την υπόθεση, το σχόλιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Δημήτρη Κουτσούμπα συναντάται ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χοντζιάς, ανοίγοντας τον κύκλο ενημέρωσης των κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το Σκοπιανό. Το απόγευμα ο κ. Χοντζιάς θα συναντηθεί με τον Σταύρο Θοδωράκη, αύριο με τη Φόφη Γεννηματά και τον Βασίλη Λεβέντη. Η Νέα Δημοκρατία θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις δια του αρμόδιου τομέαρχη της Γιώργου Κομουτσάκου. Άρχισε σταδιακά η υδροδότηση της Θεσσαλονίκης, ωστόσο κάποιες περιοχές παραμένουν για έκτη ημέρα χωρίς νερό και υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα. Συγγνώμη με καθυστέρηση εκ μέρους της διοίκησης της ΕΙΑΘ, ζήτησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Κρεστενίτης. Αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές από τα τουρκικά παράλια. Σχεδόν 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν το Μάρτιο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Από αυτούς οι 1.300 πέρασαν στη Λέσβο. Τον Ιανουάριο είχαν φτάσει στα νησιά μας 1.500 πρόσφυγες και μετανάστες. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο γεννηματά ο 52χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος πυροβολήθηκε από ληστές τα ξημερώματα στο σπίτι του στην Κηφισιά. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό, καθώς άνοιξαν οι σταθμοί Εγάλεο και Αγία Μαρίνα που είχαν κλείσει μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Αφορά ακίνητα από την Αττική και τον Νότιο Αιγαίο. Λεπτομέρειες στο enoikonomia.gr. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται απόψε τον Πλατανιά στην αυλαία της 26ης αγωνιστικής της Super League. Σέντρα στις 7.30. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Είναι μια χορηγία της Vodafone. Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά υπηρετικά. Στα 3 με 5 μποφόρ, οι άνεμοι, τοπικά 6 στα 12. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σύμφωνα με την τροχιά.